Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Άνορις και εδώ. Στην κάμερα είναι ο Θοδωρής. Άρη. Ο Παναγιώτης. Πες, καλησπέρα κι εσύ. Γεια σας. Απλά έχει το νου του και από κάτω, γιατί είμαστε σε ένα τεράστιο χώρο. Δείξει πραγματικά. Και συγκεκριμένα, κοιτάξτε, δηλαδή, παιδιά, κοιτάξτε που φωτάω και υπάρχει. Και επεκτείνεται πάρα πολύ. Μιλάμε, είναι τουλάχιστον σίγουρα. Πόσα χιλιόμετρα να είναι, 5 όλο σε απόσταση. Παίζει. Μπορεί. Τέλος πάντων, τι έγινε, ρε. Κάτι άκουσα, φίλε. Πες μια ιστορία για αυτό το μέρος. Η ιστορία του κτηρίου, του εργοστασίου, μάλλον, με συγχωρείτε, είναι. Ξέρουμε σίγουρα για δύο εργάτες που πέθαναν εδώ πέρα. Αφού πέθαναν οι δύο εργάτες με μυστήριο τρόπο. Μυστήριο. Έκλεισε. Δεν ξέρει κανείς. Αλλά γράφουν, να συμπληρώσω, γράφουν, υπάρχουν οι φήμες ότι οι εφημερίδες που θα βρούμε μέσα, αν βρούμε, έχει το θάνατό τους. Τέλος πάντων, έκλεισε το εργοστάσιο μετά ένα μήνα αργότερα, αφού πέθαναν οι δύο εργάτες. Και από τότε, πολλοί ντόπιοι που μένουν εδώ πέρα στην περιοχή, είμαστε λίγο έξω από την Πάτρα, λένε ότι ακούνε θορύβους. Ακούνε ομιλίες. Τώρα ακούσατε ξεκάθαρα, Ακούνε θορύβους, ακούνε ομιλίες, ακούνε βήματα, ακούνε διάφορα. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα να το ερευνήσουμε. Πάλι, εν τω μεταξύ, άκουσε το θορύβο, ακούσε και μόλις είπες ακούγονται θορύβοι. Φίλε, από εδώ δεν ακούγονται. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία. Μαζί μας έχουμε φακούς, τρεις φακούς, EMF που κρατάω. Θα βάλουμε σίγουρα και ένα spirit box αργότερα. Έχουμε και το θερμόμετρο. Παιδιά, το κτίριο είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, παιδιά. Μπορεί να υπάρχουν παραφυσικά. Πολύ πιθανό να υπάρχουν παραφυσικά. Πολύ πιθανό να υπάρχουν άστεγοι, ναρκωμανείς. Ποιος ξέρει τι μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα. Να σημειώσω κιόλας ότι λένε ότι βλέπουμε και φώτα μέσα και ότι ακούνε. Βασικά, μας το είπανε χαρακτηριστικά, μας το είπαν πιο συγκεκριμένα ότι είναι λες και το εργοστάσιο δεν έχει κλείσει ποτέ και δουλεύει. Το άκουσα. Ναι. Ναι. Okay. Πάμε, πάμε. Πάμε να αρχίσουμε. Από εδώ. Πάμε να προγραμματίσουμε από εδώ. Παιδιά, να έχουμε καλή έρευνα. Κοιτάξτε μέχρι που φτάνει. Δηλαδή. Παιδιά. Εντάξει, πιστεύω ότι τον αέρα να ξέρει ότι χτύπη. Μυστήριο. Κοιτάξτε και την μπασέρνα, παιδιά. Πάνω. Πάλι μέσα σε μια μέρα μπορώ να πω ότι ουσιαστική στο να καταγράψουμε παραφυσικά. Παιδιά, κοιτάξτε το μέρος πόσο τεράστιο. Πόσο τεράστιο. Ποιος φωτάει, ποιος έχει καλά φακό. Άρη, φωτά μία με το φακό σου. Κοιτάξτε εδώ πόσο τεράστιο είναι. Παιδιά, είναι τεράστιο το μέρος, πραγματικά είναι τεράστιο. Φώτα από το Άρη μια αριστερά να το δούνε. Δεν ξέρω να φαίνεται. Είναι τεράστιο, το ξέρω. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε. Από πάνω. Ξεκινάμε από. Ναι, από εδώ. Θα το πρώτο. Πάμε τσίρο. Εγώ λέω να μπούμε από εδώ, μετά να πάμε στο πάνω και μετά να συνεχίσουμε. Απλά Άρη έχει το νου σου πίσω σου. Άριξε πίσω σου το νου σου, έτσι. Ναι, ναι. Το οτιδήποτε. Φίλε, είναι από τις μέρες που έχω ένα προαίσθημα. Α, θα γίνει μαλακία. Μαλακία σήμερα. Να κάνω ένα λόγο. Κοίτα. Είδα. Δεν ξέρω αν ήταν αντανάκλασή σου. Είδα φως, θα σου κάνω πλάκα. Δεν ξέρω και φωνή τώρα, έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν αντανάκλασή σου. Τι κάνει έτσι, ρε. Παιδιά. Δεν ξέρω, μα παίζει να υπάρχει φουλ παραφυσικό πράγμα εδώ μέσα. Α, δεν είναι. Ναι, παιδιά. Αν δεν είναι κάποιος εδώ και μας τρολάρει, το μέρος πρέπει να είναι φουλ παραφυσικό. Τι ακούω ήχο. Κι εγώ. Πάμε, μάγες. Το μυαλό μας τώρα παίζει πολλά, αλλά τώρα ακούμε και οι τρεις. Αλλά και εσύ τα σκιά.
κουνήθηκε. Εδώ ρε, εδώ εδώ που φωτά. Δεν είναι άνθρωπος. Όχι, όχι, ας θα πάμε τη σειρά. Ας θα πάρουμε τη σειρά, πάμε, πάμε, πάμε εκεί. Παρακολούμε πίσω μας. Δεν πειράζει. Και οι τρεις μαζί ξανά είναι, αρέ, φωτάς πίσω. Ωραία, τι κάνει έτσι ρε παιδιά. Εγώ με τον... Σφύριγμα! Σφύριγμα! Σφύριγμα, φίλε! Το άκουσες! Ψυχραιμία, ψυχραιμία! Ω, ψυχραιμία, σου με μαγκάμα! Με τυφλώνεις με φίλε! Μάγκες, πάμε, έλα! Πάμε, χωρίσουμε! Τώρα ξέρεις ποιο θέμα! Δεν ξέρεις τι να ελπίζεις! Ελπίζεις να ελπίζεις ότι είναι παραφυσικά ή ότι είναι άνθρωποι! Τι είναι καλύτερο! Άκουσέ μου λίγο, κάτι λίγη ισχύει! Είναι λες και μετακινούνται πράγματα. Πάμε, πάμε μέσα. Δεν ξέρω τι να ελπίζω, να ελπίζω να είναι παραφυσικά ή άνθρωποι. Δεν ξέρω, πάμε μέσα να δούμε. Τι είναι καλύτερο. Πάμε, άρα. Άρη πίσω, ξέρεις, έτσι. Εκεί είναι, μάγκες μου, πάμε. Ρωτάς αν υπάρχει κάποιος να είμαστε σίγουροι. Υπάρχει κάποιος εδώ. Πες και το λόγο μου. Δεν έχουμε έρθει για κακό. Έχω την αίσθηση ότι μας παρακολουθούν οι χίλια μάτια. Έχω την αίσθηση ότι μας παρακολουθούν οι χίλια μάτια. Ω, φίλε. Πάμε. Πάμε, πάμε. Τι είδες. Τι έπαθες ρε. Τι έπαθες. Ναι. Περίεργος ασχία. Ξέρεις εκεί που είναι τα τζάμια. Οκ, okay, ναι. Σαν να κοιτάει και να κατεβαίνει. Σαν... Αλλά δεν ήταν ακριβώς. Δεν το είδα ξεκάθαρα. Μπορεί να ήταν και αντανάκλαση. Φίλε, ήταν πολύ περίεργο. Φίλε, πάμε, πάμε, πάμε. Οκ, okay, πάμε, πάμε. Πάμε. Εκεί, εκεί. Και στα τζάμια. Οκ, okay, πάμε προχωρήσουμε. Πάμε προχωρήσουμε, φίλε. Αντανάκλαση. Οκ, οκ. Εδώ, παιδιά, αν... Ακούστε λίγο. Ακούστε με λίγο. Εδώ. Το ξέρετε ότι έχουμε εγκλωβιστεί. Ότι αν κάποιος έρθει. Το ξέρετε. Οπότε να κάτσει ένα σύντρο στην είσοδο, να κοιτάει να μας εκπέσουμε. Δεν νομίζω να έχει νόημα, γιατί δεν θα προλάβει. Δηλαδή από τον φόβο του θα μπει και ο άλλος μέσα, οπότε... Πάμε μάγκες, ό,τι να είναι. Άκουσε σαν σου. Στάζει να ρωτώ. Πάμε, χωρίσουμε. Φίλε, εδώ έχει πολλές εφημερίδες και τώρα... Για κάποιο λόγο θα θέλω να δω αν κάποια γράφει για το θάνατο αυτού, του ανθρώπου. Παναγιώτη, η περούκα που είναι. Η περούκα που είναι. Πάνω, η... Μπορείς να μου απαντήσεις, Παναγιώτη, που είναι η περούκα. Α, α. Φίλε Παναγιώτη, εδώ... Εδώ κάπου πρέπει να υπάρχει ο θάνατος τους από όσου λένε. Ότι σε κάποια εφημερίδα πρέπει να υπάρχει.
Δεν νομίζω να κάτσω να ψάξω αν δεν υπάρχει ο θάνατός τους. Όχι, είναι μητρική. Βάσκο μπορεί να είναι και πίνακας, πίνακας που είναι, όχι μητρική. Γεια σας. Πίσω έβγαλες. Το EMF το έχεις ανοιχτό. Το EMF το έχεις ανοιχτό. Α, μήπως βρω κάτι ρε φίλε, κάτι το περίεργο. Όπα. Περιμέτε ρε, εγώ είμαι εδώ μέσα. Ναι, περιμέτε να έρθω εγώ. Από πού την άκουσες τη φωνή? Αντρική δεν ήτανε. Κοριτσάκι, άκουσες? Κι άλλη φωνή. Κι άλλη φωνή. Τι ξέρω, λέω να πάμε για μια βόλτα δίπλα στο... Ωραία, άκουσε, πάμε, έλα εδώ να στήξω. Δεν βάζουμε ένα σπίτι. Ναι, 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 όχι, ξέρεις πρώτα, πριν βάλουμε το Facebook. Θέλω να πάμε πρώτα σε αυτό εδώ και να βάλουμε spirit box μετά, να γυρίσουμε, να τσεκάρουμε και αυτό εδώ πάνω για να βάλουμε το spirit box. Τι αδερφού, πάμε μία και να βάλουμε spirit box, να έχουμε μία, το μυαλό μας καθαρό στην, στο οπτικό πεδίο προς τα μπροστά μας. Ναι, ναι, κοίτα πίσω, κοίτα πίσω εσύ. Ξαναδίνω την μπασένα, παιδιά, κοιτάξτε πόσο... Τι νιώθω ότι μας παρακολουθούν ρε φίλε. Γι' αυτό να τσέκαρουμε όλους τους χώρους ρε φίλε, όχι μόνο για να βρούμε κάτι, για να υπάρχει κάποιος.
Να σιγουρεύσουμε όλους τους χώρους. Προσοχή παιδιά, εδώ στις τρύπες, ε. Μην σκοτάψουν ή πέσει κάποιος μέσα. Ε, τι. Τι είναι καφές. Καμένο εννοείς, ε. Παιδιά, κάτι φώναξε, σταματάτε. Κάτι φώναξε, σταματάτε. Φωνή, όχι παιδική, γιαγίστηκε. Γιαγίστηκε. Ναι, ναι, και το άκουσε και ο Άρης, λέει. Όχι, από εδώ, άκουσε, από εδώ. Ξέρεις τι σημαίνει γιαγίστηκε, ε. Ξέρεις ποιος μου είπε γιαγίστηκε, φωνή. Οι δαίμονες. Φίλε, μόνο έτσι, αλλιώς. Πάμε. Άκουσα μια φωνή, σου λέω, σταματάτε. Όταν ακούς γυναικεία, γιαγίστηκε. Γιαγίστηκε. Είναι δαιμόνιο. Πάμε. Να το ξέρεις. Πάμε. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που ακούμε, αλλά πάμε. Κάτι ανάκλαση εκεί πάνω. Είδα ένα φως έτσι. Κοίτα, έτσι. Όχι έτσι. Ένα θολό. Πάμε. Τι θα κάτσεις, εμπέμπω, μην αγχώνεις. Καλό είναι αυτό, Δημήρη. Καλύτερα. Ναι, έχεις φουλ ήχο. Απόλυτη ησυχία και να σε ερωτήσεις, αν σε κάνει ερωτήσεις. Είσαι εδώ κοντά μας. Δεν θέλω να σου κάνω κακό. Κάτι μ' άγγιξε. Ελπίζω να ήταν μυγάκι. Ελπίζω να ήταν μυγάκι που μ' άγγιξε. Επιθέσεις να συνεχίσω. Ανατρίχεσαι. Ένας ερωτήσεις και απόλυτη ησυχία. Κάντε ερωτήσεις. Κάντε ερωτήσεις. Τι είναι αυτό, κύριε. Πού ρε. Εκεί που σου είπα και εγώ ότι είδα κάτι. Δεν ξέρω εγώ τι είδα. Τι είπε. Τι φωτά. Τι φωτά. Πού το ξέρει τι φωτά. Πού το ξέρει τι φωτά. Πού το είδες. Εκεί στα τσάκια. Εδώ. Ναι. Εκεί σου είπα και εγώ. Εκεί είδα και εγώ. Είσαι κοντά μου. Δεν μπορεί κανείς να τσαρπέζει. Δεν θέλω να κάνω ρωτήσεις. Δεν είναι μια χρόνωση. Η ποια... Πες, ε. Πριν κάνω ερώτηση. Θέλω να λίγο έξω. Τι υπήρχε εδώ. Ξαναπες μου. Σε ξαναρωτάω. Τι υπήρχε εδώ. Θα μου δώσεις μια ξεκάθαρη απάντηση. Ποιος είσαι εσύ. Ποιος είμαι.
Πες μου τι έχει γίνει εδώ. Μπορείς. Πες το αν μπορείς. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Ξαναπες μου πιο ξεκάθαρα. Τι. Ναι και μπορούσα να ακούσω. Έχει γίνει τίποτα γεγονός εδώ, παλιότερα. Θες να φύγω. Αν θες... Ναι. Παναγιώτης που είναι, εκεί είναι. Είσαι εδώ μαζί μας. Μπορείς να μου δώσεις μια απάντηση, να κάνεις ένα χτύπο. Αν είσαι εδώ. Μας φοβάσαι. Μας φοβάσαι. Πάμε να προχωρήσουμε. Είναι ελάχιστες. Όχι ξεκάθαρες. Κάποιες ναι, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρες. Τι σου είπε. Πάμε. Κάτσε να βάλω και φακό. Γεμάτος ήταν. Τώρα πόσο είσαι. Σοβαρά μου μιλάς τώρα. Αυτό πώς έγινε. Μπρο, αυτό εδώ δεν φωτάει. Μαλάκα. Δεν φωτάει, φίλε. Αυτό δεν γίνεται. Μπες στο σου μιλάω. Δεν φωτάει, ρε. Ο δικός μου λέει. Ωραία. Κοίτα που πόσο λίγο φωτάει. Ωραία. Βάλ τον εδώ. Πάρε αυτό και να τον κρατήσω εγώ αναγκαστικά. Να τον βάλω να φορτίσει. Εδώ στο καλώδιο. Δεν παίρνει άλλο καλώδιο αυτό. Όχι, το ίδιο παίρνει. Εδώ να το σου. Δεν γίνεται αυτό, είναι πολύ περίεργο να ξέρεις. Μαλάκα έχει αδειάσει, δεν φωτίζει καθόλου. Δεν ξέρω φίλε. Πρέπει να κάνουμε ησυχία. Μαλάκα είναι λες και το ρούσα σε δουλεύει όντως. Άκου τα μηχανήματα μέσα. Είναι λες και λειτουργούν. Το λες. Θα σου φωτάω εγώ τώρα που έχω βέβαια το πάρμπα. Απλά δεν έχω την κάμερα. Πάμε, ναι. Πού ήταν αυτό, ρε. Πάμε. Όχι, ρε. Τι να κάνω εγώ. Το ξαπούς. Μαλάκα τι έκανε έτσι. Κάτι σε σαισνότανε. Ή μου φάνηκε. Όχι, το τζάμι. Το τζάμι, μικρό τζάμι. Α, μικρό τζάμι, πετρούλα, κάτι να σέρνει, ναι. Δεν μας έχει καταλάβει. Πώς έχει καταλάβει, ρε. Τι γίνεται, αυτό που. Τι... Από πού το ακούσες, βασικά. Κάπου εδώ πέρα. Από πίσω, από πίσω, εκεί. Να, εκεί, εκεί. Α, τα γυαλιά. Ναι, τα γυαλιά, ναι. Σε έπρεπε το γυαλί. Κάπου εκεί, το γυαλί. Πάπου εκεί. Φωνή. Τα σκυλιά γιατί έχουν πια όλες. Γιατί πρέπει να πήρε ένα μηχανάκι κοντά, μάλλον. Είναι άσχημα. Πάμε. Πάμε, δεν ξέρω, πάμε να συγχύσουμε. Δεν είναι τραγωδία.
Άκουσα φωνή. Κάνε έτσι. Τι αυτό ρε. Μαλάκα ναι. Παιδιά. Σταμάτησε. Παιδιά. Είναι αυτό που λένε ότι ακούνε τα μηχανήματα μέσα. Μαλάκα σταμάτησε τώρα. Ρε τι γίνεται. Πάμε, πάμε, είμαστε και έξω. Ψάξε, ψηφίστα. Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω, πολύ ηχή και το εργοστάσιο είναι λες και δουλεύει. Φωτά, φωτά, Άρη, μπροστά, μπροστά. Πάνω για μένα ξαναρώτα. Υπάρχει κανείς εδώ? Άμα είναι να φύγουμε. Πάμε. Το ακούς? Ναι. Πάμε, πάμε. Είναι τεράστιο. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει. Παιδιά μου βγαίνει. Κάτι τρέχει. Γιατί μυρίζει. Μαλάκα, κοίτα. Τι ρε. Αχ, κουγγείται τον αέρα. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν ξέρω πού φαίνεται, κάνε το βάθος που έχει. Μα, κοίτα το βάθος που έχει. Οι φακοί μας σήμερα βρήκαν να μην δουλεύουν, ρε φίλε. Δεν δουλεύει κανένας φακός, το κοίτα μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα. Τι κάνει έτσι, ρε. Σταμάτησε το αποστόπα. Φίλε, σταμάτησε το αποστόπα. Πάμε. Πώς πάρει εσύ? Αυτό δεν το έκανε ο Άρης. Δεν το έκανε ο Άρης, έτσι? Τον έβλεπα, δεν το έκανε ο Άρης. Πάτε. Πριν σίγουρα το έκανε εσύ. 100% σίγουρα. Αυτό το έκανε. Εντάξει. Μαλά κάτι μυρίζει. Παρά, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Εδώ πρέπει να χωριστούμε αναγκαστικά. Ορίστε. Φίλε, κοίτα πόσο τεράστιο είναι. Δεν φαίνεται καν, δεν φωτίζει ο φακός. Βασικά δεν έχω και φακό. Τελείωσε η μπαταρία του. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα πάλι? Είναι υπερτεράστιο, έτσι. Παιδιά, κοιτάξτε. Παιδιά, κοίτα μέχρι που πάει. Δεν κοιτάς εσύ από εκεί, άρα το φακό. Δεν κάνει έτσι, ρε. Φίλε, περίμενε. Κάτι περπατάει εδώ μέσα. Ακούω. Άρη, μην κουνιάς, Άρη. Κάτι περπατάει, σταμάτα λίγο. Όχι ρε, άκουσα περπάτημα εγώ. Όχι το νερό, ξέρω τι λες, τη σαγόνα, δεν άκουσα αυτό. Τι έγινε? Τι πάθατε ρε? Όχι. Το άκουσα κι εγώ. Φίλε, κάτι κουνήθηκε εκεί. Κάτι κουνήθηκε εκεί. Μάλλον στην ακόνα. Πάρε αυτό. Παιδιά, πάρε αυτό. Το άκουσα. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Το ξέρω. Άκουσα ένα πνοή εδώ πέρα. Αυτό ρε φίλε. Παιδιά, κάτι κουνιέται εκεί. Δεν σας κάνω πλάκα. Παιδιά, κάτι κουνιέται ξεκάθαρα. Έχω να τριχιάσει. Το έχω δει δύο φορές εκεί πέρα ρε φίλε. Τι είναι αυτό ρε. Παιδιά, μας πλησιάζει. Τι είναι αυτό ρε. Δεύτερο. Δεύτερη φωνή. Τσιρίδα. Αυτό είναι το εργοστάσιο που δουλεύει. Μαλάκα, όντως δουλεύει αυτό. Μαλάκα, σταματάει.
άκου! Η δεύτερη, να ακούς τη δεύτερη. Ναι! Τρίτη! Πρέπει να ακούσετε και τρίτη τσίρα. Φιλέ! Σαν αμάξι, έτσι. Μία, δεύτερη. Μα ξαθρύλε, ρε. Παρακατσιρίζει! Είναι δύο διαφορετικές. Η μία. Ποια είναι η μία. Παιδιά, πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε εκεί μέσα. Μάλλον να τη στηρίζει, ρε. Από εδώ, από εδώ. Ω! Τρίτη! Όσο πριν δυναμώνει! Το ακούς αυτό. Το ακούς. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Έχω να τριχιάσει όλους. Τι είναι αυτό. Δεν παίζει. Παιδιά, και δεν έχει αέρα. Όντως δεν έχει τρελό αέρα. Για να πω ότι το κάνει αέρας. Τι είναι αυτό. Δεν έχει αέρα, μα δεν έχει τίποτα από αέρα. Πάλι κουνήθηκε, πάλι κουνήθηκε. Φίλε, πάμε, πάμε. Πάμε. Και τι γίνεται. Μαλάκα, με το που χρόνο μου δυναμώνει. Έλα, πάμε. Έλα, μαγκώνω. Ναι, από πίσω. Δυνατή όμως. Ναι, ναι. Επειδή έχω πανήματα από πίσω, όντως. Τ' άκουσα. Κάτι με το... Πώς έτσι. Τ' άκουσα. Τι είναι αυτό, ρε. Να φύγουμε, ρε. Άρη. Όχι, το έχω πάρει, βάλτε το μηχανάκι. Ακούσε από εκεί. Πάμε. Πάμε. Για προχωρήσω και πίσω. Καλό είναι, τη μία εντάξει. Αλλά η ενέργεια την μπαταρία έχει φύγει όλη. Και από τις δύο. Αυτό δεν ακούγεται. Θα μάθει έτσι. Δεν ακούσα πίσω. Και όχι. Ξέρεις φαντάζομαι, ξέρεις γιατί δέχεται πάντα MF. Εμάς έχει πλησιάσει. Απλά είναι στην περιοχή του. Θα χτυπήσει λίγο λογικά αυτό. Φίλε, οι μπαταρίες εδώ πέρα έχουν τελειώσει το φακό, ε. Το EMF χτυπάει όταν περνάει κάτι κοντά μας. Αυτό δεν έχει έρθει κοντά. Ωραία. Μικρός κάρμα. Κοντά μας δεν έχει έρθει. Άρη, εδώ δεν είχαμε για μικρός κάρμα. Δεν έχει επιστροφή τώρα. Τι? Δεν έχουμε επιστροφή. Όχι, εννοώ δεν υπάρχει επιστροφή γιατί έχουμε έρθει εδώ τώρα στη στιγμή. Δεν θα το αφήσουμε σαν μισά. Φίλε, άκουσες γυαλιό. Δεν το άκουσα καθαρά. Νόμιζα ότι άκουσα. Άμα λες ότι άκουσα. Φίλε, άκουσα και γέλασε πάνω σε ερώτηση ότι και καλά δεν έχουμε επιστροφή και ήταν αστείο αυτό εδώ και... Μαλά και γέλασε ότι δεν έχουμε επιστροφή. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, τα σκυλιά. Βγαίνει πολύ ωραία. Τα σκυλιά είναι το περίεργο και δεν είναι ακόμη την τσιρίδα. Απλά έχει σταματήσει η μηχανή από εκεί. Ωραία, και ας έχει σταματήσει. Εντάξει, βίντεο κάνω. Φίλε. Πάμε, έλα. Πάμε. Έλα, βγούμε από εδώ. Θα πω στην άλλη φορά. Ποια μηχανή είναι, φίλε, εδώ δεν φαίνομαστε. Εδώ είναι τείχος για να μας δει. Ρε φίλε, δεν είναι απέξω σε εμάς. Άρη, κάτι πέρασε από δίπλα σου. Νομίζω το έχω γράψει στην κάμερα. Αλήθεια. Ναι. Μαύρη σκιά. Κάτι πέρασε από δίπλα σου, δεν ξέρω τι ήταν, το είδα. Και νομίζω έχει γραφτεί στην κάμερα, να ξέρεις, ε. Φίλε. Πλέον το από εδώ. Από εδώ. Από μένα. Από εδώ, τα αριστερά του. Α, τα αριστερά του πέρασε. Νομίζω έχει φανεί νομίζω στην κάμερα, να ξέρεις. Αν είναι κάτι σκιά ή όχι. Όπα, άκουσα τσιρίδα. Ξέρω, άκουσα κάτι έπεσε. Μάλλον. Δεν το έκανες. Κοίτα πως είμαι. Δεν κοίτα. Φίλε, από πάνω έπεσε. Δεν σου κάνω πλάκα. Εγώ το άκουσα από πάνω. Κάτι να πω. Λογικά, φίλε, κάτι έπεσε. Γι' αυτό δεν χαίστηκα τόσο πάνω μου. Γιατί. Κάτι έπεσε από πάνω.
Νομίζω, βίδα, κάτι έπεσε. Κουτέρα, μην το λέτε. Κάτι περπατάω πάνω. Κάτι περπατάω, κάτι περπατάω. Θα σκεπεί, μαλακές. Τότε δεν είναι τυχαίο. Φίλε, κάτι περπατάω πάνω, θα σκεπεί. Κάτι περπατάω πάνω, θα σκεπεί, φίλε. Γι' αυτά έπεσε κάτω. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Πάμε. Πάμε. Πάμε εδώ. Όχι, πάμε από εκεί. Αυτό δεν είναι μηχανή, μηχάνημα. Μηχάνημα δεν είναι αυτό. Μηχάνημα. Θα μάθει, δεν ακούω, ακούω όταν θα σου πω. Έχετε ψυχρούς αέρας, το ξέρω. Ψύχρα. Δεν ξέρω, έχουν σταματήσει. Τι θυμάμαι, το ξέρω. Πάμε. Να προχωρήσουμε. Από εδώ ρε. Δεν πήγα, ρε. Έχει και εδώ ρε, φίλε. Έχει και εδώ ρε. Πάνω. Όχι, φίλε, είναι τείχος. Δηλαδή αυτό που ακουγάμε πολύ περίεργο. Πάμε. Πονάει το κεφάλι μου, ε. Πονάει το κεφάλι μου απίστευτο. Άκουσα μηχάνημα βασικά. Υπάρχει εδώ μέσα ένα πολύ επικίνδυνο. Ότι υπάρχει εδώ μέσα πολύ επικίνδυνο. Βάλε ένα σπίτι, Φόξ. Παιδιά, ακούστηκε κάτι σαν ραδιόφωνο. Σοβαρά μιλά τώρα. Δεν φωτάει τίποτα. Οκ, α το έχω όσο μπορώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Τι κάνει έτσι. Βάλε, πιάνω fixed ενέργεια. Πιάνω fixed ενέργεια. Πάρε σπίτι μπουκάρι. Βάλε. Λοιπόν, κάντε ερωτήσεις.
Είσαι εδώ κοντά μα. Δεν θέλω να σου κάνω παιδί. Θα πάνε και από σαβαντίστα. Νιώθω φουλ αρνητικά εδώ μέσα για κάποιο λόγο. Αυτό που έπισε πάνω, τι ήταν? Δεν νιώθω τώρα και έχω τρίξει 6 ώρες από. Μπορώ να νιώθω να πάει στην άλλη. Είσαι με εκεί. Το σπίτι μπορεί να πει ότι είναι σημαντική κατάσταση. Μιλάει μια γλώσσα ότι είναι σαν αρχαία, σαν αραβικά. Φίλε, δεν απαντάει. Πονάει το κεφάλι μου υπερβολικά, να ξέρεις. Να προχωρήσουμε κι άλλο μέσα. Ναι, από την πιο μπροστά. Πολύ ωραία. Το άκουσα. Γιατί θέλω. Θες να μας πεις κάτι. Θες να μας πεις κάτι? Μέχρι όταν θέλει να φύγουμε ή να μείνουμε. Θέλει να φύγουμε ή να μείνουμε. Είσαι εδώ κοντά μου. Θέλω να ζούμε μετά τη συνέχεια. Δεν θέλω να σου κάνω κοντά. Τι κακό είπα. Τι κακό. Κοίτα. Ορίστε. Βλέπεις. Το βλέπω. Έσβησε. Οκ. Okay. Έχουμε φύγει με δύο φακούς. Πάει τα πίσω εδώ. Είσαι. Πες το αν θέλει να μείνουμε να φύγουμε. Θέλεις να φύγουμε ένα μήνυμα. Θα έρθω να απαντήσεις τώρα, μην μιλήσεις. Θα τα πούμε έξω. Θα πούμε έξω. Ωχ, να το βάλω. Τι σημαίνει αυτό? Να κάτσε να πω απ' έξω. Α, κάτι να παίξω, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Ποια αστυνομία ρε έχω? Που τσιρίζει. Άντε πάλι. Εσύ. Και τόση ώρα δεν το ακούγαμε. Μπορεί να νόσω και εδώ πέρα να τσιρίζει. Τόση ώρα δεν το ακούγαμε. Το ίδιο πράγμα. Τι είναι αυτό που ακούστηκε? Ήσουν εσύ. Τι είδες? Τι είδες, ρε? Τι είδες, φίλε?
Φέρε μια. Ναι, έχω το τέτοιο, πες μου. Είδα εδώ, στο αρχίζομαι, είδα εδώ κάτι να τρέχει και να πήγαινε έτσι εδώ, να κάνει αυτή την κίνηση. Εδώ, ωρα, πήγε πάμε, και από πάμε, εδώ. Πάμε, πάμε. Έλα, πάμε, Άρη. Ε. Πάμε. Χωράτε. Δεν ήρθαμε εδώ για να... για να φύγουμε άκλαφτοι. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε αποδείξεις. Εγώ δεν σου έχω να φύγω. Ότι κάτι υπάρχει. Λέω όταν συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, το ξέρω. Κοιτάξτε παντού απλά εδώ. Είναι τεράστιο αυτό το σπαλί, έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι φάση. Και εδώ έχει. Δεν ξέρω. Όπα. Εντάξει, αντανάκλαση. Πάμε εδώ. Εδώ από εδώ, παιδιά, πρώτα όλα. Φίλε. Είναι τεράστιο ρε φίλε. Είναι τεράστιο. Δηλαδή τι να πω. Έλα. Δεν είναι κάμιση. Για κοίτα με. Γύρω μου είπε. Είσαι γύρω μας. Πάμε, τι να κάνουμε ρε φίλε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε ακούσει υπερβολικά, δεν ξέρω πόσο. Το άκουσα, πίσω μου. Το κοιτάει από παντού, και από δεξιά και από αριστερά, δηλαδή. Η φάση είναι τραγική. Ναι, φωνή δεν ήταν. Ωρε σιτ. Αυτό το κάνουμε, φύγουμε τώρα. Οι φακοί έσβησαν. Το εργοστάσιο, όπως είπανε, να δουλεύει. Συγκλονιστικό, όσο και αν φαίνεται ψεύτικο. Τέλος πάντων, Άρη, ακούμε σε ένα πρώτο τη γνώμη σου. Η γνώμη μου που ήταν πολύ τρομακτικά ενδιαφέρουσα γιατί καταφέρει ήταν πολύ μεγάλο το μέγεθο. Αν μπορεί λίγο, Άρη, δυνατά για να σε ακούνε. Ήταν πολύ μεγάλο το μέγεθο του εργοστάσιο αυτό. Και το θέμα ήταν που με τρόμαξε πιο πολύ ήταν εκεί που. Αν σε έβαζα μόνο σε ένα δωμάτιο εκεί, θα το κατάφερες, πιστεύεις? Για λίγο, για λίγα λεπτά, ναι. Τι να πω, παιδιά, είναι πραγματικά. Τέλος πάντων, ας πάμε στον Παναγιώτη τώρα. Πες εσύ μία, ή το οδηγάω εγώ τώρα. Παιδιά... Θα μαρκάρουμε εκεί στον Άρη και θα πω και εγώ τη γνώμη. Εγώ τι να πω, να πω ότι... Στην αρχή,
φοβηθήκαμε πέρα από το καρευστικό. Λέμε ότι δεν είναι μόνο καρευστικό οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε τέτοια μέρη. Είναι οι άστεγοι, είναι το οτιδήποτε. Φοβηθήκαμε ότι κάποιος υπάρχει μέσα, πάλι κάποιος κάνει θόρυβους, κάποιος είναι εκεί. Που τελικά εν τέλεια, από όσο κάναμε μια γρήγορη ματιά, γιατί δεν το τελειώσαμε, σκεφτείτε. Ήταν τεράστιο και μιλάμε για εξάντληση, full εξάντληση, θα ξαναπάμε σίγουρα για live. Μάλλον για live. Και όχι για live μας πρέπει. Πραγματικά το κεφάλι μου είναι ένα σπάς, δηλαδή μιλάμε για μια ενέργεια. Δεν ξέρω τι να πω τώρα, τι να σχολιάσω, ότι πονοκέφαλο φουλ, το έχω ξαναζήσει, δηλαδή τέτοιο πονοκέφαλο φουλ τον έχω ζήσει στο σπίτι του μάγου. Δεν νομίζω να έχω τόσο έξω να το θυμάμαι. Δεν το είχα νιώσει εγώ, στο Ξενία, στη Βιτίνα. Εντάξει, τόσο δεν ξέρω αν μπορεί να το έχω νιώσει εγώ παλιό, αλλά μέχρι ώρας νομίζω ότι πραγματικά μιλάμε για κάτι. Γιατί και οι φακοί τελειώσανε, την μπαταρία. Δηλαδή, δύο φακοί. Τελειώσαμε, μόνο το Άρη είχαμε μείνει αναγκαστικά. Ευτυχώς που είχα το Powerbank και φορτίζαμε. Μέχρι και το κινητό η μπαταρία τελείωσε. Οι θόρυβοι που ακούσαμε ήταν άπειροι, πουλιαχτά, χτύπη. Ομιλίες, κραυγές. Και το πιο συγκλονιστικό που όπως μας είπαν οι μαρτυρίες είναι ότι ακούσαμε όντως μηχανές από εργοστάσιο, από μηχανήματα να λειτουργούν. Να ζωντανεύουν. Ναι, να ζωντανεύουν, να λειτουργούν κανονικά, δηλαδή σαν να τα βάζεις μπροστά. Όσο και σας ακούγεται γελίο, πραγματικά παιδιά το ακούσαμε. Δηλαδή το έχουμε, δεν το έχει ακούσει ένας. Το έχουμε ακούσει και οι τρεις. Είναι συγκλονιστικό έτσι. Καλά, δεν είπες το πιο βασικό ότι είδαμε και οι τρεις. Καλά. Σκιές, ναι. Ό,τι δύο φορές την είδα. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι είναι παιχνίδι του μυαλού, αλλά δεν τη βλέπω εγώ. Ξαναλέω, δεν τη βλέπω. Τέλα, εγώ δύο φορές την είδα. Τότε τη βλέπω Παναγιώτη στο παιδιά και βλέπω και τρεις. Εγώ είδα μια φυσικά να περνάει δίπλα τον Άρη πολύ γρήγορα. Δηλαδή σαν ένα τέτοιο πράγμα. Που την είδα να τρέχει. Γιατί την είδα να μας κρυφοκοιτάζει την πρώτη φορά. Ναι, και είδες στο ίδιο σημείο, είδα και εγώ και ο Παναγιώτης κάτι σαν να μας κοιτάει. Κάνα το συνέστημα ότι μας παρακολουθούσε κάποιος, ήταν εξ αρχής. Οπότε το EMF δεν χτύπησε. Δηλαδή η πρώτη φορά νομίζω σε βίντεο που δεν χτύπησε το EMF, ακόμα και έτσι κατά τύχη. Μα όχι, σου είπα και εγώ πιστεύω, έχω πει γιατί πιστεύω ότι δεν χτύπησε. Πιστεύω ότι δεν μας πλησίασε ποτέ. Απλά μας παρακολουθούσε και μας ρούφαγε την ενέργεια. Και ακούσαμε και περπατάει. Δηλαδή, παιδιά, ακούγεται στο βίντεο ότι πέφτει κάτι από το ταβάνι και εγώ εκεί δεν ανησύχησα γιατί λέω ότι κάτι εδώ και έπεσε. Και μετά ακούσαμε κάτι από το ταβάνι. Ναι, και μετά ακούμε από πάνω το ταβάνι γιατί κάποιο περπατάει. Από πάνω ακούστηκαν. Ακριβώς συνεχόμενα βήματα γιατί κάποιο. Α, και αν συμπληρώσει κάτι άλλο, κάτι που ήταν πίσω από το τεσόν, έπεσε κάτι σαν βίδα, δεν ξέρω. Ναι, αυτό ήταν. Μα αυτό σου είπα εγώ ότι. Όχι, πιο πριν, ρε. Το γυαλί. Το γυαλί. Ένα από ήταν πίσω. Το γυαλί λέτε, ναι. Ότι κάτι σαν να σέρετζε γυάλινο, ναι. Σαν να έχετε κάτι. Σαν να. Σπρώχνετε γυαλί, πώ σε έναν δρόμο, σε τσιμέντο, κάτι να χδένει, ένα τέτοιο πράγμα, ναι. Δυστυχώς, εντάξει, δεν κάτσαμε. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα να φύγω, αλήθεια. Ούτε εγώ ήθελα να φύγω. Γιατί να τελειώσουμε το βίντεο. Ναι, αλλά παιδιά, πέρα από τη. Ήταν τεράστιο. Δηλαδή, κάναμε 50 λεπτά και γυρίσαμε μόνο σχεδόν δύο κτίρια. Μια ώρα βίντεο και εσείς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είχαμε άλλα δύο τέτοια να γυρίσουμε, αλλά είχαμε πολλοκέφαλο. Οι συνθήκες, εντάξει, πάλι δεν μας άφησαν. Δηλαδή, ο Άρης πάλι πρέπει να γυρίσει μία-δύο. Οπότε θα έρθουμε σίγουρα, θα ξαναγυρίσουμε αυτόν τον χώρο με live. Χωρίς φώτα, πάει. Εδώ στρίβεις, εντάξει, το ξεχάσεις. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω ότι το μέρος όντως τελικά κάτι υπήρχε. Μας άφησε ικανοποιημένος, μπορώ να πούμε, αρκετά. Οπότε να ευχαριστήσω πάλι τον Παναγιώτη, γιατί αυτό ήταν μέσα του Παναγιώτη. Μας έχει στείλει και, και στο προηγούμενο βίντεο μας. Θα το πούμε ένα ευχαριστώ. Οπότε αυτά από μένα. Συνεχίζουμε στον Παναγιώτη. Πήσαμε τον Άρη λοιπόν. Παρκάραμε και όλες είμαστε έξω από το σπίτι. Θα πω και εγώ τώρα τη δικιά μου την πλευρά, έτσι, για το τι συνέβη. Τι να πω, πραγματικά νιώθε συνέχεια, λες και κάποιος παρακολουθούσε. Ακόμα είμαι δηλαδή πονοκέφαλο, κούραση. Και είδα δηλαδή μια σκιά, δυο φορές την είδα. Μία στην αρχή που το είπα, ότι σαν κρυφοκοίταγε από ένα παραθυράκι και να κρύφτηκε. Και μία άλλη ήταν η δεύτερη που το είδα να τρέχει. Όταν ήμασταν μέσα στο μεγάλο το κτίριο,
από θόρυβοι, φασαρίες, ομιλίες, πατημασιές, τα πάντα. Τα πάντα ακούσαμε έτσι. Τι να πω, τσιρίδες. Πράγματα κουνιόντουσαν, η πέτρα πίσω σου ή το άλλο που πέσε από την οροφή, τα βήματα από την οροφή. Και αυτά στα αφήσουμε λίγο, στα βγάλουμε λίγο, στα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Αυτό το πιο ακραίο που συνέβη ήταν ότι οι μπαταρίες, οι δύο μπαταρίες από δύο φακούς έσβησαν και οι τρεις μας είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, λες και κάτι μας ρούφιξε την ενέργεια. Έχει και μεγάλο ταξίδι, μεγάλο να πούμε. Ναι, δεν ξέρω πραγματικά, είναι... Ήταν αυτό, λες, απλά μας παρακολουθούσε. Και μας ρούφαγε την ενέργεια. Πήγε πολύ ενέργεια. Δηλαδή το νιώσα, ειδικά σε εκείνο το δεύτερο χώρο που πήγαμε, ήταν ένα πολύ περίεργο συνέστημα. Δηλαδή. Μας παρακολουθούσε και μας ρούφαγε την ενέργεια ένα πράγμα, ρε φίλε. Ναι, ενώ στο EMF δεν πήραμε παντή, στο Spirit Box δεν μας πλησίασε. Αλλά οι χτύποι για αυτά που έκανα δηλαδή, ήταν full. Δηλαδή είδαμε και τις σκιές. Τώρα εντάξει, τώρα θα δείξει κατά πόσο θα. Λογικά. Για live θα... Για live θα σου λέω κι εγώ, ναι. Για να βλέπει και ο κόσμος, ρε φίλε, να μας λέει άμα βλέπει κάτι. Να βλέπει, αν ακούει, αυτό που ακούμε. Οπότε θα το ετοιμάσουμε για live. Θα ανεβάσουμε τώρα όσο κάναμε αυτό το κομμάτι. Γιατί πραγματικά ήταν εξαντλητικό. Τώρα αν κάνουμε live πάλι θα είναι... Δεν νομίζω να είναι δύο άτομα. Γιατί εκεί μέσα δύο άτομα τις απαντήσεις που πήραμε παίζει να είναι πολύ επικίνδυνο. Αν περισχύει κάτι παραφυσικό. Και όχι μόνο παραφυσικό, μην είχε και κάτι άλλο. Που νομίζω δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δηλαδή, μόνο για παραφυσικό μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Δηλαδή, να υπήρχε κάποιο άνθρωπο και μα κοροϊδεύει, δεν νομίζω να ήταν. Θα τον είχαμε. Ούτε εγώ, θα το καταλαβαίναμε. Θα το καταλαβαίναμε, μάλλον. Το καταλαβαίναμε. Τέλο πάντων, παιδιά, επειδή είμαστε πραγματικά. Είμαστε εξουθενωμένοι πραγματικά, είμαι πτώμα. Κουρασμένοι, θα το κλείσουμε εδώ το βιντεάκι. Να πούμε και πάλι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Νομίζω πλησιάζουμε στις 1000 εγγραφές, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι να ανέβει το βίντεο, λογικά θα έχουμε 1000 εγγραφές. Ναι, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 990. Αυτή τη στιγμή που τραβιέται το βίντεο. Λογικά μέχρι να ανέβει, ελπίζω. Αλλά λογικά θα το έχουμε πιάσει, θα έχουμε πιάσει τις 1000 εγγραφές. Να πούμε και ένα ευχαριστώ. Πάρα πολύ ευχαριστώ, τεράστιο ευχαριστώ. Για την υποστήριξή σας. Οπότε τώρα το επόμενο βήμα θα σας παρακαλέσουμε να ανέβουμε στο TikTok για να μπορούμε να κάνουμε live. Ώστε να είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα, όπως λέμε συνέχεια, μια εγγραφή, μια κοινοποίηση και στο κανάλι μας παντού, να στέλνετε μηνύματα, σχολιάζετε τα βιντεάκια μας, αν σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Δεν έχουμε κάποιο κόμπλεξ εμείς, δηλαδή, να πούμε, μας έκραξε τέλος. Λοιπόν, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Τίποτα, είναι μεγάλο ευχαριστώ για τις 1000 εγγραφές και... Θα τα ξαναπούμε σίγουρα με live από εκεί από το μέρος. Πρώτα θα ανέβει το βίντεο να δουν το βίντεο τα παιδιά, ναι. Και μετά θα κάνουμε live. Ναι, εννοείται. Πάρα πολύ για πρώτη μια εικόνα. Για να καταλάβουν τι γίνεται και μετά θα κάνουμε και ένα live σίγουρα. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, παιδιά. Πάντα υγεία, να είστε καλά. Γεια σας.